Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή Full Επίθεση. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 3, όπως και κάθε μεσημέρι. Στις 5, σε λιγότερο από 3 ώρες δηλαδή, υπάρχει ο ημιτελικός του Final Four στο κύπελο βόλεϊ ανδρών, ανάμεσα στον ΠΑΟ και στον Ολυμπιακό, στο κλειστό της Ρόδου, εκεί που αναμένεται να δούμε αν θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα, οι εγγυήσεις της ΕΟΠΕ ή αν θα επιβεβαιωθούν οι φόβοι των ανθρώπων του ΠΑΟΚ πως θα έχει στηθεί άλλη μια παροδία, άλλο ένα Final Four ντροπή για το άθλημα με ένα κατακόκκινο γήπεδο, με τον τρόπο που διατέθηκαν οι προσκλήσεις και δεν δέχτηκε η Ομοσπονδία να δώσει εισιτήρια στους ανθρώπους του Δικεφάλου. Στα ποδοσφαιρικά, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το κυριακάτικο παιχνίδι με την Ξάνθη. Υπήρξαν και δηλώσεις από Ρασβάν Λουτσέσκου και διακομπή σε Σβαρινό. Φυσικά, όλοι στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο βρίσκονται εν αναμονή της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ για την πολύκροτη υπόθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον Κώστα Βασιλόπουλο. Έχουμε λοιπόν τον Κώστα Βασιλόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να σχολιάσουμε όσα συμβαίνουν στην ασπρόμαυρη επικαιρότητα. Καλησπέρα Κώστα, τι κάνεις? Καλώς μεσημέρι Γιώργο, καλώς μεσημέρι στους ακροατές, στους ακροάτριες. Κάνω υπομονή για να ανακοινωθεί η περίφημη απόφαση που αφορά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Μια απόφαση που θα εκδοθεί σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο και το λέω λόγω του bullying που ασκείται στον κύριο Σκουτέρη, στον πρόεδρο της Επιτροπής Εφέσεων, αλλά εμέσως και στα άλλα δύο μέλη της Επιτροπής, bullying που έρχεται ξεκάθαρα από την ΑΕΚ και συμβαίνει υπό την ανοχή του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Κοντονή. Θα ανέφερα και χθες, θα επαναλαμβάνω και σήμερα, είναι απαράδεκτες αυτές οι καταστάσεις. Είναι τρομερό για ένα δικαστή να προσπαθεί να λειτουργήσει, να προσπαθεί να αποδώσει δικαιοσύνη, εισπράττοντας, μάλλον αντιμετωπίζοντας bullying υπό την ανοχή του πολιτικού του προϊσταμένου, στην προκειμένη περίπτωση του κυρίου Κοντονή, ο οποίος έχοντας μια προσωπική κόντρα με τον κύριο Σκουτέρη, λόγω μιας παλαιότερης απόφασης του κυρίου Σκουτέρη που αφορά την ομάδα της Ζακίνθου, την ομάδα δηλαδή της εκλογικής περιφέρειας την οποία εκλέγεται ο κύριος Κοντονής, τον έχει αφήσει εντελώς εκτεθειμένο. Αυτός ήταν και ο λόγος που προέκυψαν ανακοινώσεις από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, που ουσιαστικά εγκαλούσαν με κόσμιο βέβαια τρόπο τον κύριο Κοντονή να πάρει θέση σε όσα συμβαίνουν στον χώρο της δικαιοσύνης. Ο κ. Κοντονής που κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του, έχοντας την προστασία να πω, την ανοχή να πω, την σύμφωνη γνώμη να πω για τις κινήσεις του του κυρίου Φλαμπουράρη, που είναι γνωστό ότι έχει μια ξεκάθαρη θέση υπέρ της ΑΕΚ, αυτή την μοναδική στα χρονικά κόντρα ΑΕΚ ΠΑΟΚ για το φετινό πρωτάθλημα. Δυστυχώς, και το λέω γιατί πραγματικά το πιστεύω, το ποδόσφαιρο δεν θα τον έχει καμία σχέση με την πολιτική. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι έχει και μάλιστα άμεση σχέση. Δεν επιτρέπεται σε δικαστές να αποφασίσουν χωρίς να δεχτούν καμία πίεση. Αυτό είναι τρομερό. Είναι κυριολεκτικά τρομερό. Υπό άλλες συνθήκες, σε άλλες περιπτώσεις, ο κ. Κοντονής ή οποιοσδήποτε υπουργός δικαιοσύνης θα είχε κάνει τα αδύνατα δυνατά για να προστατεύσει τους δικαστές από το στόμα των οποίων, από την απόφαση των οποίων κρέμεται η τύχη δύο ομάδων, δηλαδή εκατομμυρίων κυλάθλων. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν αποφασίζει για ένα πρόσωπο. Αποφασίζει για εκατομμύρια πρόσωπα, είτε πρόκειται για τους κυλάθλους του ΠΑΟΚ, είτε για τις ΑΕΚ. Στο δικαστήριο αποδείχθηκε ποιος έχει το δίκιο με το μέρος του. Αποδείχθηκε ότι το παιχνίδι δεν ολοκληρώθηκε η πετιότητα της ΑΕΚ, η οποία επειδή το σκόρ ήταν 1-0 δεν δέχτηκε να παίξει, δεν δέχτηκε να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Όλα τα υπόλοιπα είναι θέματα εντυπώσεων που δημιουργήθηκαν, αρνητικών εντυπώσεων που δημιουργήθηκαν από την εικόνα του Ιβάν Σαββίδη χωρίς τον μπουφάν του στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας. Να μην επανέλθω σε αυτά, είναι γνωστά. Τα ερωτήματα πέφτουν βροχή για το πότε θα γιωθεί η απόφαση. Δεν υπάρχει εικόνα, κυριολεκτικά το λέω, για το πότε θα γιωθεί η απόφαση. Ενδεχομένως και σήμερα, ίσως και αύριο, ίσως και την Κυριακή.
η Επιτροπή από χθες έχει ξεκινήσει τις συνεδριάσεις της, αλλά δεν είναι κάτι τόσο απλό. Εγώ εκτιμώ ότι η απόφαση θα έρθει το Σάββατο το βράδυ, την Κυριακή το πρωί. Εκτίμηση όμως είναι 100%, διότι παραλαμβάνω δεν υπάρχει κάποια πληροφορία ούτε από τους δικαστές ούτε από τη γραμματεία των δικαστών. Γιατί από εκεί μόνο θα μπορούσε κάποιος να αντλήσει πληροφορίες περί του πότε θα εκδοθεί η απόφαση. Και το τονίζω για να καταλάβουν όλοι πόσο δύσκολο είναι να εκτιμήσει κάποιος την απόφαση. Και το λέω γιατί ακούγονται πολλά, γράφονται πολλά, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι τρομερό να κάνουν εκτιμήσεις δημοσιογράφοι για το τι απόφαση θα βγάλει ένας δικαστής. Δεν είναι αδιανόητο, δηλαδή ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Αν τόσο εύκολα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε την απόφαση ενός δικαστή, θα κάναμε τους δικαστές εμείς. Δεν θα χρειαζόταν να προσφέρουμε στην δικαιοσύνη για να αποφασίζει. Θα είχαμε την εκτίμηση της απόφασης και θα τελείωνε. Άρα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ποια θα είναι η απόφαση. Είναι εντελώς πέρα από κάθε λογική να εκτιμούν οι δημοσιογράφοι αποφάσεις, και φυσικά δεν υπάρχει και πληροφόρηση για το πότε θα εκδοθεί αυτή η περίφημη απόφαση που, επαναλαμβάνω, την περιμένουν με αγωνία εκατομμύρια φιλαθλοί. Την ίδια ώρα έχουμε τον τελικό, για τον οποίο θα γίνει μια σύσκεψη την επόμενη εβδομάδα. Εγώ θεωρώ δεδομένο, δύο δεδομένα. Το τελικός θα γίνει στο ΆΚΑ με παρουσία φιλάθλων. Αυτό είναι δεδομένο. Το ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί, και περιμένουμε τις αποφάσεις της ΕΠΟ και του κ. Βασιλιάδη, γιατί οι δυο τους αποφασίζουν, είναι ποιος θα είναι ο αριθμός εισιτηρίων που θα πάρει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, θα πάρουν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ για τις ανάγκες των οπαδών τους στον τελικό της 12ης Μαΐου, επαναλαμβάνω, στο ΟΑΚΑ. Οπότε, Κώστα, ήσουν ξεκάθαρος, όπως και ήμασταν και τις προηγούμενες μέρες από αυτή την εκπομπή, ότι να μην πιστεύει ο κόσμος σε διάφορα σενάρια, ούτε για την απόφαση, ούτε μέχρι στιγμής και για τον τελικό, έτσι, γιατί δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο πριν γίνει η σύσκεψη. Όχι, όχι για τον τελικό, λέω ότι θα είναι στο ΟΑΚΑ. Ναι, πέρα από αυτά, για τον αριθμό των εισιτηρίων δεν γνωρίζουμε κάτι πριν γίνει η σύσκεψη της επόμενης Τετάρτης. Είναι, σίγουρα θα γίνει με κόσμο και στο ΟΑΚΑ. Γιατί με κόσμο? Με κόσμο θέλει ο Βασιλιάδης, με κόσμο θέλει η ΕΠΟ, με κόσμο θέλει ο ΠΑΟΚ, φαντάζομαι και η ΑΕΚ, με κόσμο θέλουν τον τελικό και στο εξωτερικό, στην UEFA και την FIFA. Και με δεδομένο ότι είμαστε υπό έλεγχο, υπό επιτροπία, δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Κακός για μένα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε τις αποφάσεις ή τις συμβουλές ή τις προτροπές ή τις εντολές. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάλληλη λέξη που έρχονται από την UEFA και τη FIFA. Τελικώς, το ξαναλέω, στο ΆΚΑ με κόσμο ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Αυτό θα προκύψει από την σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, στην Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων της ΕΠΟ, των δύο ομάδων, πιθανότατα του κυρίου Βασιλιάδη, και φυσικά της αστυνομίας, του ΙΣΑΠ, του μεταμπαίνουν εκπρόσωποι από όλους τους φορείς, γιατί εμπλέκονται πολλοί φορείς στη διεξαγωγή ενός τελικού κυπέλου Ελλάδας. Ωραία, Κώστα, από εκεί και πέρα, στην επικαιρότητα, στο αγωνιστικό κομμάτι, πλέον η ομάδα στρέφει το ενδιαφέρον της στο κυριακάτικο παιχνίδι με την Ξάνθη. Λουτσέσκου και Μπίσεσβαρ δήλωσαν και αυτοί νωρίτερα στον συνδρομητικό κανάλι ότι θέλουν να συνεχίσουν αυτό το σερί για να κλείσουν θετικά τη σεζόν. Λογικό είναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει άλλη επιλογή. 3-3 θέλει και μια δίκαιη απόφαση. Αν η απόφαση είναι δίκαιη, το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπως πρέπει να γίνει, δοθεί στον ΠΑΟΚ και επιστραφούν και οι βαθμοί που αδίκως παθαίνθηκαν με την πρωτοβάθμια απόφαση, ο ΠΑΟΚ θα είναι πρωταθλητής Ελλάδας. Στην ΑΕΚ βιάζονται να κάνουν φιέστα, βέβαια, αυτή την Κυριακή. Βιάζονται να κάνουν φιέστα, Γιώργο μου, έχεις δίκιο, για να πιέσουν καταστάσεις. Προφανώς. Αυτός είναι ο στόχος των ανθρώπων της ΑΕΚ, οι οποίοι επικοινωνιακά θέλουν να κερδίσουν πράγματα που δεν έχουν κερδίσει στο γήπεδο. Εκεί έχασαν με 1-0. Τώρα, επικοινωνιακά, ναι, έχεις δίκιο, προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις με την διεξαγωγή φιέστας στο κυριακάτικο παιχνίδι, για το οποίο κάθε 5 λεπτά βγάζουν και μια ανακοίνωση για τον αριθμό των εισιτηρίων που πωλήθηκαν. Εντάξει, έξυπνο είναι, μένουν, καλά κάνουν. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει δικαιοσύνη, τουλάχιστον μέχρι τώρα, για να τους τιμωρήσει σε σχέση με την άρνησή τους να μην ολοκληρωθεί το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, τώρα
κάνουν, ετοιμάζουν μια φιέστα. Υπό άλλες συνθήκες θα ετοίμαζαν αγώνα, έχοντας μείον 10 βαθμούς στον παθητικό τους, για να καταφέρουν να εξασφαλίσουν μια θέση στο Europa League. Είπαμε όμως ότι στην Ελλάδα Κομίνης, Αρετόπουλος, δηλαδή δύο πρόσωπα τα οποία θα μείνουν στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με τις ισχυρότερες αναμνήσεις, καθόρισαν την τύχη του φετινού πρωταθλήματος. Για να μην τους ξεχνάμε και ασχολούμαστε μόνο με την πρωτοβάθμια απόφαση. Αν ο Κομίνης ήταν ξεκάθαρος και έλεγε την αλήθεια, είτε στο φύλλο αγώνα, είτε όταν τον κάλεσε ο Καποδίστριας να πει ότι το παιχνίδι εγώ στήριξα να μπουν οι ομάδες και οι Άγιοι δεν βγήκε, θα είχαν μια δίκαιη απόφαση σήμερα. Έχει τεράστια ευθύνη ο Κομίνης για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, για τις εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί σήμερα. Έτσι είναι Κώστα, και ο Κομίνης και ο Στυλιάρας θα συμπληρώσω εγώ, όπως είπαμε και χθες. Έτσι, για... έχεις απόλυτο δίκιο, και ο Στυλιάρας. Διότι στιγμάτισαν ένα πρωτάθλημα, τίναξε στον αέρα ένα πρωτάθλημα με όλα αυτά που συνέβησαν. Να περάσουμε όμως τώρα, Κώστα, βέβαια, μέσα σε όλη αυτή την επικαιρότητα παραλείψαμε αρχικά να πούμε για τα γενέθλια του συλλόγου. Σήμερα ο ΠΑΟΚ κλείνει 92 χρόνια ιστορίας. Γιορτάζει τα 92η γενέθλιά του. Υπήρξαν μηνύματα έτσι, για τα χρόνια πολλά και από την ΠΑΕ και από τον Γιώργο τον Σαββίδη. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θέλει να σταθούμε στις δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου, να τις ακούσουμε, το τι δήλωσε στην ΟΒΑ. Βεβαίως, ναι. Να ακούσουμε λοιπόν όσα είπε ο Ρουμάνος τεχνικός στο συνδρομητικό κανάλι λίγο νωρίτερα. Ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως και με τον ίδιο τρόπο που ξεκινήσαμε και με τον Diego, επειδή είναι ιδιαίτερη μέρα και για, για την ομάδα του ΠΑΟΚ, για τα γενέθλια. Αν θέλει να μας πει πώς το αφουγκράζεται ο ίδιος και τις ευχές του για την ομάδα. It's a special day today for ΠΑΟΚ. It's the birthday of 92 years. How you receive this and which are your wishes for the club? To have a fantastic period, to have many years in which the club to be successful. Εύχομαι να έχουμε μια το club να έχει μια φανταστική περίοδο και να συνεχίσει να χτίσει ένα σερί με χρόνια επιτυχίας. Το δώρο του ήταν η πρόκληση στον τελικό, στον τελικό. The present for the club was the qualification to the final. The present for the club must be this fantastic end of season. Το δώρο στην ομάδα θα είναι, θα πρέπει να είναι ένα φανταστικό τέλος της σεζόν. And again we come back for the same discussion every game and now the next game. Και ξανά επιστρέφουμε στην ίδια μας κουβέντα που κάνουμε όλη τη χρονιά, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και τώρα το επόμενο παιχνίδι. Θα τον ρωτήσουμε, θα μας επιτρέψει να τον ρωτήσουμε να μας κάνει ένα σχόλιο για τον τελικό. They would, ξέρω ότι σκεφτείτε τον αγωνιστή. Allow them to ask a question about the final. They know what you think, one comment about the final. First of all, it's an important performance to be for PAOK to be the second time in the row in the final of the cup. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα για τον ΠΑΟΚ το γεγονός ότι θα βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον τελικό κυπέλλου. For this reason we are satisfied about the work that we have done until now, but it will be the last game which will be for sure a difficult game between two very strong teams, two teams that play different football. But two strong teams. Είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός αυτό, θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Ο τελικός θα βρει αντιμέτωπες δύο ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές, δύο τελείως διαφορετικές ομάδες, αλλά παρόλα αυτά πάρα πολύ καλές και οι δύο. The final of a cup is always a special party, is a special situation for all the people involved in that game, but also for the fans of the two teams that played the final, and generally for fans of football. Ο τελικός είναι πάντα μια ιδιαίτερη κατάσταση, ένα ιδιαίτερο πάρτι, τόσο για τους ανθρώπους τους οποίους συμμετέχουν σε αυτό, όσο και για τους φιλάθλους και των δύο ομάδων. At the end of the game, you will raise the trophy. This is maybe the most interesting and the most beautiful situation for a football player, for a team, for fans of the team, because at the end of the game they will be happy having this trophy. And for this reason,
always the final is a special situation. Μετά το τέλος του παιχνιδιού έχει την ευκαιρία η ομάδα, οι παίκτες ξεχωριστά να σηκώσουν ένα τρόπαιο, αυτό που μόνο το κάνει ξεχωριστά, από το καθένας δίνει το καλύτερο του αυτό προσπαθώντας να κάνει το καλύτερο για να σηκώσει αυτό το τρόπαιο σε αυτή τη βραδιά. Κάτι τελευταίο, το θέμα της έδρας, όπως διαβάσαμε και τον Diego πριν, είναι κάτι που τον απασχολεί. The fact that the game will be played in the home of AEK is a problem for you. They also asked the business were before. For me is not a problem. Για μένα δεν είναι κανένα πρόβλημα, όχι. Ήθελε AEK, επειδή για αυτό το ζευγάρι έχουν πολλές ιστορίες υποθεί. You wanted AEK as an opponent because there were too many stories spoken about the both teams, PAOK and AEK. But you know me very well that I know how difficult is football. I know how difficult it could be a game if you don't treat with respect your opponent, respect in the professional way, to prepare, to be 100% in that game. We saw 2 days before then in England Manchester United lost against the last in classification. Football is full of surprises. Then you have to respect your opponent. And I believe that also if we had played against Larissa, would have been a nice atmosphere because Larissa is a city of football, is a lot of fans. But finally, I believe that this is the correct final of the cup between PAOK and AEK. Ξέρετε πάρα πολύ καλά την γνώμη μου, το σκεπτικό μου για το ποδόσφαιρο. Ξέρετε ότι το θεωρώ το ποδόσφαιρο πολύ περίεργο και πάρα πολύ δύσκολο. Αν δεν αντιμετωπίζεις οποιονδήποτε αντίπαλο με σεβασμό, τότε μπορεί να τιμωρηθείς. Είδατε στο Σαββατοκύριακο τι συνέβη με την Manchester United να χάνει από την τελευταία ομάδα της βαθμολογίας. Οπότε μπορούν να συμβούν τα πάντα. Ακόμα και αν είχαμε την Λάρισα για αντίπαλο στο τελικό, συγγνώμη, θα ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι γιατί η Λάρισα είναι μια πόλη του ποδοσφαίρου η οποία έχει τους δικούς της υποστηρικτές. Αλλά από την άλλη θεωρώ πως το σωστό ζευγάρι για αυτό το τελικό ήταν να βρεθεί ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. When I am saying correct, I mean that they're the best teams in Greek for this season. Όταν λέω σωστές για να μην παρεξηγηθώ, εννοώ ότι ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες αυτή την σεζόν στην Ελλάδα, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Because at the end we have to say congratulations to Larissa for all this fantastic cup competition. Γιατί στο τέλος θα πρέπει να πούμε και συγχαρητήρια στην Λάρισα για αυτή τη φανταστική πορεία της στο θεσμό του κυπέλλου. Κόντρα στη Ζάνθη, ξεκίνησε αυτή η εκπληκτική πορεία η οποία είχε η ομάδα ενώ από τον αντίστοιχο αγώνα του πρώτου γύρου. Είναι η πρώτη φορά που την υποδέχεται την πρώην ομάδα του πλέον ενός οικοδεσπότης. Σκέψεις, συναισθήματα. Against Xanthi started this long series of victories that we built from the first round until one certain moment of the second round. It's the first time that you will welcome your ex-team home in Tumba. What are your feelings and which are your comments? I will not welcome them. Δεν θα τους καλωσορίσω στην έδρα μας. I will not welcome them. It will be a tough game for both of the teams. For us, because always we enter to fight to win the games and to play good football. For them, because they are fighting for fifth position. Eventually, at the end of the game, I will go and I'll tell hello to everybody. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Are my enemies. Πρώτα απ' όλα για μας, γιατί θα πρέπει να μπούμε, να κερδίσουμε το παιχνίδι, να παίξουμε ένα καλό ποδόσφαιρο όπως συνηθίζουμε τελευταία. Από την άλλη για την Ξάνθη θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι γιατί είναι στην μάχη για την πέμπτη θέση. Στο τέλος του παιχνιδιού μπορώ να πάω και να πω ένα γεια σε όλους. Αλλά μέχρι τότε είναι εσύ εισαγωγικά αντιπαλή μου εχθροί. Να ρωτήσουμε κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Something last to close also. Μουλέν, Μαλεζάς και Μιχόγεβιτς. Και οι τρεις είναι εκτός για τον αγώνα της Κυριακής. Μουλέν, Μαλεζάς and Μιχόγεβιτς are all three out for the game? 90% yes. From all these three, maybe Malezas will be with us on the bench. 90% ναι, πιθανότατα, τις περισσότερες πιθανότητες για να βρίσκεται στον πάγκο μαζί μας έχει ο Μαλεζάς. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Μίλησε και για τις απουσίες. Να πούμε ότι θα απουσιάσουν και ο Πέλκας και ο Μάτος λόγω καρτών. Έχουν δηλωθεί να εκτός την ποινή σε αυτό το παιχνίδι. Κώστα, πώς άκουσες αυτά που είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου? Έχουμε τον Κώστα στη γραμμή? Δεν έχουμε τον Κώστα Βασιλόπουλο.
Ωραία, λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα λοιπόν και να επιστρέψουμε για να ασχοληθούμε με τον ημιτελικό του κυπέλου, το Final Four του κυπέλου ανδρών στο βόλεϊ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, full επίθεση στο Λίμπερο 107,4. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ακούσαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν ξέρω, Κώστα, αν έχεις να σχολιάσεις κάτι πάνω σε αυτές. Δεν έχουμε τον Κώστα Βασιλόπουλο, τον έχουμε σε πολύ λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε και τον Γιάννη Παρασκευάιδη από τη Ρόδο, που βρίσκεται για την κάλυψη του Final Four του κυπέλου στο βόλεϊ. Και όπου ο ΠΑΟΚ στις 5 με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό. Στις 8 Ηρακλής Παναθηναϊκός, ο άλλος ημιτελικός. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ όλες αυτές τις ημέρες έχουν επισημάνει τους φόβους, τις ανησυχίες τους για τον τρόπο που διατέθηκαν οι προσκλήσεις για τα παιχνίδια του Final Four, και αναμένεται να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν αυτοί οι φόβοι και αν θα όντως το γήπεδο θα είναι γεμάτο με οπαδούς του Ολυμπιακού και όχι με προσκλήσεις όπως με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας, όπως είχε υποσχεθεί η ΕΟΠΕ. Αναμένεται να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί στις 5 στη Ρόδο, στο κλειστό. Υπήρχε και ανακοίνωση πριν από περίπου 2 ώρες του ΑΣ ΠΑΟΚ, ο οποίος φυστά την προσοχή στους αρμόδιους αξιωματούχους του Final Four για όσα αναμένεται να συμβούν εκεί. Αναφέρουμε έτσι και μια είδηση που απασχόλησε πριν περάσουμε στη Ρόδο και στον Γιάννη Παρασκευαίδη, να αναφέρουμε μια είδηση που απασχόλησε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο νωρίτερα, ότι ο Αρσέν Βενγκέρ ανακοίνωσε ότι το καλοκαίρι θα αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Arsenal μετά από πολλά χρόνια. Ενώ στα του ΠΑΟΚ και πάλι υπάρχει αύριο στις 5 στο ΔΑΚ Λαμίας ο τελικός του πρωταθλήματος Super League K15, εκεί όπου η ομάδα K15 του ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να πάρει το πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στον μεγάλο τελικό στις 5 αύριο Σάββατο λοιπόν στο ΔΑΚ Λαμίας. Ας συνδεθούμε όμως τώρα με τη Ρόδο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιάννη Παρασκευάιδη, ο οποίος βρίσκεται εκεί για να καλύψει το Final Four του κυπέλου. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4 εδώ από την Ρόδο, όπου πλέον μετράμε αντίστροφα για τον πρώτο ημιτελικό, ο οποίος χρονικά είναι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ο δικέφαλος του Βορρά ολοκλήρωσε το πρόγραμμά του σήμερα το πρωί με ένα χαλαρό πρόγραμμα στο κλειστό που θα γίνει και η σημερινή αναμέτρηση κόντρα στους Ερυθρόλευκους. Πέρα από τον Γιάννη Παντακίδη δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για τον Ντανιέλε Ρίτσι, ο οποίος κατέστρωσε τα πλάνα του και έδωσε έμφαση κυρίως στο σερβίς και στο μπλοκ, όπου εκεί φάνηκε να υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος η πιο ουσιώδης διαφορά σε σχέση με το ρόστερ του Ολυμπιακού την φετινή χρονιά. Αν μη τι άλλο, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι και ένα crash test για τα όσα θα ακολουθήσουν στα play-off, τα οποία είναι ήδη σε εξέλιξη στο πρωτάθλημα. Ούτε ο Ολυμπιακός έχει αγωνιστικά προβλήματα. Η ηρεμία αυτή την ώρα εδώ στο ξενοδοχείο που βρίσκεται η αποστολή του ΠΑΟΚ δεν έχει αναχωρήσει ακόμα για το Palette Sport της, το Palette Sport, το Palette Sport στο Φαλιεράκι. Το διαφημίζουν στη Ρόδο έτσι, ούτως ώστε να το ανεβάσουν ακόμη περισσότερο. Όντως είναι ένα ωραίο γήπεδο έτσι, το οποίο μπορεί να το χαρακτηρίσει ως στολίδι. Το δώσαν και το προσωνύμιο το Palette Sport,
το οποίο εμείς το γνωρίζουμε αρκετά καλύτερα. Από εκεί και πέρα, Γιώργο, υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το τι θα δούμε σε λίγη ώρα στο γήπεδο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω αμέσως, Γιάννη. Το θέμα είναι σε αυτό το γήπεδο σήμερα πώς θα είναι οι κερκίδες, τι εικόνα θα έχουν και ποια θα είναι έτσι. Βέβαια, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους αναφορικά με την ενδεχόμενη αντίδραση σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι φόβοι τους. Αλλά τι περιμένουμε να δούμε, έτσι, να μας μεταφέρεις καλύτερα το κλίμα που είσαι εκεί. Και αφήσανε και ανοιχτό, Γιώργο, μου δίνεις πολύ ωραία πάσα. Αφήσανε και ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνουν κινήσεις και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι που προαναγγείλανε με την τελευταία ανακοίνωση που εξέδωσε ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ. Και μιλάμε βέβαια για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος όλο αυτό το διάστημα κυνηγάει το θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω π.χ. ο Παναθηναϊκός που υποτίθεται είναι και ο αιώνιος αντίπαλος του Ολυμπιακός, γιατί επιτρέπει όλη αυτή την κατάσταση και γιατί δεν παίρνει θέση σε αυτά που γίνονται. Είναι ξεκάθαρο και όποιον και να, όποιον μάλλον και να συζητήσει εδώ στη Ρόδο, είτε παράγοντας ομάδας, είτε του ΠΑΟΚ, είτε του Ηρακλή, είτε του Παναθηναϊκού, είτε μιλήσεις με τον απλό κόσμο στη Ρόδο, καταλαβαίνεις ότι η ΟΠΕ τα έχει κάνει σαλάτα με τις προσκλήσεις. Δεν γίνεται να βγαίνει πριν από 4 ημέρες ο σύνδεσμος του Ολυμπιακού εδώ από τη θύρα 7 και να ανακοινώνει ότι έχει πάρει όλες τις προσκλήσεις και να μην υπάρχει επίσημη απάντηση πάνω σε αυτό ακόμα και σήμερα από τον κύριο Καραμπέτσο. Ο κύριος Καραμπέτσος το μόνο που απάντησε όταν ρωτήθηκε για την σχετική ανακοίνωση της θύρας 7 Ρόδου ήταν η ατάκα του «θα τρελαθώ αν έχει οπαδούς στο γήπεδο». Δηλαδή, περιμένει αυτός κάτι διαφορετικό, ας πούμε, περιμένει να κυλήσουν όλα ομαλά. Δεν, οι ανησυχίες αυτό του ΠΑΟΚ δεν τον αγγίζουν, έτσι. Η διοίκηση του κ. Καραμπέτσου είναι ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά, ότι θα έχει αρκετά παιδιά από τα σχολεία και ότι θα υπάρχουν 70 ή 60 άτομα από την πλευρά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και από το Ηρακλή. Το ΠΑΟΚ θα το δούμε. Γιατί ο κ. Καραμπέτσος τόσες μέρες που ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε τόσες ανακοινώσεις, έκανε ολόκληρη συνέντευξη τύπου για το συγκεκριμένο θέμα, δεν απαντούσε για την ταμπακέρα. Και ξαφνικά χθες εδώ στη Ρόδο θυμήθηκε τον ΠΑΟΚ και τους οπαδούς του και ανέφερε προς την ενημέρωση που έκανε, μια άτυπη ενημέρωση που έκανε εδώ πέρα στο ξενοδοχείο, ότι δίνω 100 εισιτήρια στους οπαδούς του ΠΑΟΚ να έρθουν να τα πάρουν. Δηλαδή την τελευταία στιγμή, αφού υπάρχει απεργία στα πλοία, αφού το εισιτήριο με οποιοδήποτε εταιρεία έχει πάει στα 300 ευρώ, αποφάσισε να κάνει τον καλό, να το πω σε εισαγωγικά, και να πει δίνω 100 εισιτήρια στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είναι ξεκάθαρη κορυδία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το προχωράει τόσο πολύ η διοίκηση του Καραμπέτσου. Καλύτερα να μην μίλαγε, αφού δεν μιλάει τόσες μέρες για την ταμπακέρα. Καλύτερα να το απέφευγε αυτό που έκανε χθες, ότι ελάτε να σας δώσω 50-100 εισιτήρια. Εκ του ασφαλούς προφανώς, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι αδύνατο για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να ταξιδέψουν εκεί και να βρεθούν στο γήπεδο, έτσι. Πάντως δεν αναφέρεται. Την ώρα που φτάνουν, σήμερα έχουν φτάσει αρκετοί επώνυμοι οπαδοί του Ολυμπιακού στο νησί. Και φυσικά αυτοί θα βρίσκονται στο γήπεδο, έτσι. Φυσικά. Ενώ στον ΠΑΟΚ, όπως μας είπε ο κύριος Δημοκράτης Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος του ΑΣ χθες εδώ στην εκπομπή, αρνήθηκαν να δώσουν προσκλήσεις ακόμη και τους χορηγούς, 70 χορηγούς του ΠΑΟΚ, έτσι. Θέλαν να τους ελέγξουν για να κρίνουν αυτοί. Έχει 400 διαρκεία στα VIP ανθρώπων και έχει και άλλα 1200 στο σύνολο. Ναι, εντάξει. Και όσο για το γεγονός ότι ο παδί του Ολυμπιακού από τη Ρόδο βγαίνουν δημόσια, όπως μας είπες και εσύ νωρίτερα, και ενημερώνουν ουσιαστικά ότι έχουν πάρει όλες τις προσκλήσεις οι ίδιοι, ούτε γι' αυτό δημόσια τοποθέτηση, ούτε γι' αυτό απάντηση, έτσι τίποτα. Όλα θα κυλήσουν ομαλά. Αυτή είναι η αντίδραση της ΕΟΠΕ και του κ. Καραμπέτσου. Το θέμα είναι ότι τις τελευταίες ώρες έχονται πληροφορήσει ότι και ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει βρει εισιτήρια. Αν μου έλεγες να παίξω στοίχημα για το τι θα δω στο σημερινό γήπεδο, θα σου έλεγα καλύτερα πέταξε τα λεφτά στο κουβά. Δηλαδή αυτή την ώρα δεν μπορώ να δώσω ξεκάθαρη εικόνα στον κόσμο για το τι θα δούμε στο γήπεδο. Θα τα δούμε αυτά. Υπάρχει μεγάλος φόβος. Δεν είναι τυχαία η τελευταία ανακοίνωση του ΠΑΟΚ που βγήκε, και αν θες όταν θα με αποδεσμεύσεις να τη μεταφέρεις και στον κόσμο ξανά. Δεν είναι τυχαία αυτή η ανακοίνωση. Υπάρχει εσωτερική ενημέρωση στον ΠΑΟΚ και γι' αυτό βγήκε η ανακοίνωση. Εύχομαι να βάλει ο Θεός στο χέρι του και να μην έχουμε επεισόδια. Μακάρι, μακάρι. Θα τα δούμε όλα αυτά σε 2 ώρες βεβαίως, όπου στις 5 να επαναλάβουμε με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 και φυσικά ραδιοφωνική από το Λίμπερο 107,4. Είναι ο ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό. Όπως μας είπες νωρίτερα και εσύ, η ομάδα είναι έτοιμη αγωνιστικά. Ο Ντανιέλ Ρίτζη και ο Θάνος Τερζής χθες στη συνέντευξη τύπου που έγινε στο Δημαρχείο της Ρόδου δήλωσαν έτοιμοι και ότι θα δώσουν το 100% φυσικά για να προκριθούν στον τελικό, και αύριο στις 5 είναι ο τελικός, να κατακτήσουν εκεί το τρόπαιο.
Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε σε περίπου 2 ώρες. Γιάννη, να σας ευχαριστήσουμε. Θα είναι ο Λίμπερο 107,4, θα είναι από πολύ νωρίς εκεί. Οπότε ο κόσμος να μείνει συνδεμένος στον αέρα, στο ραδιόφωνο. Φυσικά, γιατί σε φυσικά. Σε μισή ώρα θα μπορέσουμε να δώσουμε νεότερη εικόνα μέσα από το γήπεδο. Θα είσαι εκεί, Γιάννη. Καλή συνέχεια λοιπόν, καλή δουλειά και εύχομαι όλα να πάνε καλά και να μην επιβεβαιωθούν όλες αυτές οι ανησυχίες για Final Four παροδία. Μακάρι. Μακάρι. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν και από τη Ρόδο και από τον Γιάννη Παρασκευαίδη. Ας διαβάσουμε όμως την ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ, ο οποίος αναφέρει ότι το ΑΣ ΠΑΟΚ και το ΤΑΟ ΠΑΟΚ εφιστούν την προσοχή σε κάθε αρμόδιο αξιωματούχο του αγώνα για την εικόνα που θα παρουσιάσουν σήμερα οι κερκίδες στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέα στο Φαλιράκι Ρόδου, στον πρώτο ημιτελικό αγώνα όπου αγωνίζεται και η ομάδα μας. Οι Ιωνοί δεν είναι καλοί, μακάρι να διαψευθούμε από την εικόνα που θα κάνει το γύρο της Ελλάδας σήμερα και η οποία πιθανώς να εκθέσει όλους όσους ευαγγελίζονταν Final Four με πουκάμισα, γραβάτες και μικρά παιδιά. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΠΑΟΚ θα έχει κάθε δικαίωμα να θεωρήσει ότι ολόκληρο σχέδιο εξυφάνθηκε και εκτελέστηκε εις βάρος των συμφερόντων του σωματείου από ανθρώπους, τον οποίο ο ρόλος είναι να εξασφαλίσουν την ισονομία μεταξύ των διαγωνιζόμενων ομάδων. Αυτή είναι η ανακοίνωση λοιπόν που εξέδωσε λίγες ώρες πριν την έναρξη του ημιτελικού ο ΑΣ ΠΑΟΚ. Αναμένεται να δούμε σε περίπου 2 ώρες το τι θα συμβεί και στην πράξη. Θα λοιπόν με το Final Four του Βόλεϊ να περάσουμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα της Super League, όπου από αυτή την Κυριακή μάλλον και για τις 2 επόμενες αγωνιστικές όλα τα παιχνίδια θα έχουν κοινή ώρα έναρξης στις 7. Να δούμε όμως το πρόγραμμα, ποια είναι τα παιχνίδια. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδιακό στο ΆΚΑ, προετοιμάζεται για φιέστα αγνοώντας ότι αναμένουμε την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, όπως σχολιάσαμε νωρίτερα και με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Την ίδια ώρα, Κέρκυρα Αστέρας Τρίπολης, Απόλλων Σμύρνης Ολυμπιακός στη Ριζούπολη, Ατρόμητος Πλατανιάς, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ξάνθη και κλεισμένο το θύρον και αυτό το παιχνίδι στην Τούμπα, το 10ο φετινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ χωρίς την παρουσία θεατών στις κερκίδες, Πανετολικός Λαμία, Πανιόνιος Παναθηναϊκός, ένα κρίσιμο παιχνίδι στη μάχη έτσι, για την 5η θέση, και ΠΑΣ Γιάννενα ΑΕΛ. Αυτά είναι τα παιχνίδια της 28ης αγωνιστικής, είπαμε με κοινή έναρξη στις 7. Όλα τα παιχνίδια. Στο μπάσκετ, ως γνωστόν, υπάρχει διακοπή για περίπου 20 μέρες του πρωταθλήματος στην Basket League, οπότε ο ΠΑΟΚ δεν αγωνίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Σιγά σιγά λοιπόν, κάπου εδώ η σημερινή φουλ επίθεση φτάνει στο τέλος της. Μαζί θα είμαστε και πάλι τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2. Μέχρι τότε πιθανώς να έχει βγει και η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ. Να σχολιάσουμε και το κυριακάτικο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Να σχολιάσουμε και όλα όσα θα έχουν συμβεί, θα συμβούν σε λίγες ώρες στη Ρόδο και στο Final Four του Κυπέλλου Βόλεϊ. Μέχρι τότε να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και καλό σας μεσημέρι.